Λοιπόν, αρχόντια, να είμαστε στο νεροχύτη εδώ των πυρηνικών δοκιμών. Ήρθαμε σήμερα να δοκιμάσω να κάνω το πρώτο τεστ στο Λαδάκονο Κρήτης. Φοβερό πράγμα. Λαδάκονο Κρήτης. Λοιπόν, έχω... Καταρχάς, να πω το εξής. Δεν ξεκινάμε τίποτα, ούτε ξύρισμα, ούτε ακόνισμα, χωρίς φρεντάρα. Είναι, παιδιά, το πιο σημαντικό πράγμα, η φρεντάρα. Και όπως βλέπετε εδώ είναι στο πάιντο πότηρο, ένα πάιντ που λένε εδώ στο αγγλιστά. Ένα πάιντ είναι, μου φαίνεται, πόσο είναι, 500 ml. Μου φαίνεται ένα μπουκάλι μπύρα χωράει σε όλο το πάιντ το ποτήρι αυτό. Όπως βλέπετε έχω ένα πάιντ φρεντάρα. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε τίποτα χωρίς φρεντάρα. Δεν υπάρχει, θα έχετε αποτυχία, σας το λέω, τέλος. Να ξεκινήσετε χωρίς φρεντάρα. Λοιπόν, πάμε. Λαδάκονο Κρήτης. Όπως σας είπα, σας είχα πει μάλλον κάποτε στις πέτρες, με ενδιέφερε πάρα πολύ να τσιμπήσω ένα Λαδάκονο Κρήτης, να δω τι παίζει με το Λαδάκονο Κρήτης, να το δοκιμάσω. Τσίμπησα όταν είχα κατέβει Ελλάδα αυτή την πετρούλα, μια όμορφη πετρούλα, ένα Λαδάκονο Κρήτης. Γνωστή πέτρα στην Κρήτη, στη μαμά Κρήτη που την αγαπάμε ιδιαίτερα, εγώ τουλάχιστον την αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραίες διακοπές στην Κρήτη και όχι μόνο, ιδίως στον Άγιο. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου στον Άγιο Νικόλαο, και σε όλη την Κρήτη, έτσι εννοείται. Ο Άγιος μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, τα αδέρφια εκεί στην Κρήτη, τα αρχόντια, βγάζουν αυτή την πετρούλα, το Λαδάκονο Κρήτης. Το Λαδάκονο βγαίνει επί το πλείστον στην Ελούντα της Κρήτης. Πρέπει να βγαίνει και αλλού λογικά, δεν ξέρω, αλλά το πιο γνωστό είναι, το πιο γνωστό μέρος που βγαίνει το Λαδάκονο είναι στην Ελούντα. Μια πετρούλα σκληρή. Είναι γνωστό το Λαδάκονο στα αρχόδια στην Κρήτη, εννοείται. Ακονίζουν όλες τις μασέρες εκεί, μαχαίρι τέρμα μαχαίρι στην Κρήτη. Και όπως λέει και η Μαντινάδα, ένα μαχαίρι κριτικό, όπλο τιμή και ανδρείας, μα πάνω απ' όλα ενθύμιο παντοτινής φιλίας, έτσι. Οπότε όποιος σας χαρίσει μαχαίρι από την Κρήτη, είπα να πει ότι σας εκτιμάει πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέει, ενθύμιο το έχω από παλιά μαχαίρι να χαρίζω, μόνο σε ανθρώπους που αγαπώ και που τσι ξεχωρίζω. Ορίστε, σας είπα και μαντινάδες σήμερα, τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ακονίζουν μαχαίρια όμως με λαδάκι, στο Λαδάκονο εξού και το όνομα, Λαδάκονο. Εγώ όμως το τεστ που θέλω να κάνω σήμερα είναι χωρίς λαδάκι πρώτα, να δω, θέλω να δω με νεράκι πως συμπεριφέρεται. Θέλω να τη δω με νερό. Μπορείς, λένε, έχω διαβάσει ότι να ακονίσεις και με νερό και με λάδι. Όμως άμα ακονίσεις με λάδι, άμα αρχίσεις και βάλεις λάδι σε αυτή την πέτρα, μετά δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις με νεράκι, πρέπει να την καθαρίσεις βασικά. Μπορείς να την χρησιμοποιήσεις, αλλά τι γίνεται, πρέπει να την καθαρίσεις καλά, γιατί οι φυσικές πέτρες ως γνωστόν, εάν τους βάλεις λάδι, ρουφάνε, πώς να το πω, ρουφάνε σαν σφουγγάρι λάδι μέσα στην πέτρα κάποια στιγμή και μπουκώνουν, στομώνουν. Το ίδιο ισχύει και για άλλες πέτρες, όχι μόνο για το Λαδάκονο, ισχύει και για τη Γουασίτα, όπως σας είχα δείξει, στις φυσικές πετρούλες, Χιντοστάν και άλλες πέτρες που χρησιμοποιούσαν τότε παλιά οι μαραγκοί και βάζανε λάδι αντί νερό, έτσι τις χρησιμοποιούσανε με λάδι. Κάποια στιγμή όμως στομώναν οι πέτρες από το μέταλλο, γιατί όταν ακονίζεις κάτι με λάδι, το μέταλλο πάει μέσα στην πέτρα, έτσι, και φυτεύεται, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, μέσα στην πέτρα, λάδι και πέτρα παρέα μέσα, και στομώνει η πέτρα. Θέλει καθάρισμα, θέλει ξελίγδιασμα κλπ. Οπότε εγώ θέλω να το δοκιμάσω με νεράκι να δω τι κάνει. Λένε ότι το Λαδάκονο είναι περίπου περίπου, έτσι, μιλάμε τώρα για, αυτά είναι στο περίπου, το έχουν δει τα αρχόδια που έχουν ακονίσει, ότι είναι περίπου 5 με 6 κάπα σε αναλογία με μια τεχνητή πέτρα.
Θα δούμε, θα το δω και εγώ σήμερα. Μπάδω έτσι, θέλω να κονίσω επάνω της να δω τι θα κάνει. Για το λόγο αυτό τι θα κάνω σήμερα, το τεστ μου δεν θα είναι ακόνισμα ξηραφιού τέρμα. Θέλω να κάνω ένα τεστ να δω αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω στα ξηράφια μου. Έχω εδώ το θύμα μου, το guinea pig μου, το ξηράφι, και όπως καταλάβατε και από τις μοίρες εδώ που γράφει, 19 μοίρες είναι ένα χρύσο δόλαρο. Μεγάλη φόβος, κάτσε να κλείσω το καμερικό, να το ξανανοίξω, να έρθει το autofocus στα ίσια. Λοιπόν, για εδώ τώρα, να έφτιαξε το focus του, ναι. Ωραία. Λοιπόν, δοκιμή σήμερα, 19 μοίρες όπως είπαμε, είναι χρύσο δόλαρο, ένα χρυσό δόλαρο εδώ μέσα, που έχει μεγάλη γωνία bevel, από τη μάνα το χρυσό δόλαρο, γιατί έχει πολύ ψύχα, πολύ ψωμί εδώ στη ράχη. Λοιπόν, τι θα κάνω με το συγκεκριμένο, θα το δοκιμάσω, εδώ αυτό εδώ το έχω ακονίσει, μου φαίνεται, ναι, αυτό κόβει, σπάζει. Το έχω ακονίσει για κάτι δοκιμές τέλος πάντων. Οπότε θα κάνω, θα σκοτώσω κόψη. Θα τη σκοτώσω την κόψη. Καλά. Να μην μου κόβει καθόλου. Δεν κόβει τίποτα. Έτσι. Και θα το ξεκινήσω τώρα εδώ στο λαδάκο να δω αν θα μου επαναφέρει την κόψη. Κατά πόσο θα μου την επαναφέρει, αν θα μου την επαναφέρει. Εάν. Εδώ είναι λίγο ανώμιο. Έτσι το βάλω εδώ ένα βιτέξ. Να το διπλώσω έτσι εδώ κάπως. Μπας και μου κάτσει λίγο πιο καλά εδώ στη βάση. Να προσπαθείς με ένα φιλί. Ωραία, έκατσε. Να προσπαθείς με ένα φιλί. Αυτό να ηρεμήσεις. Κι εγώ να σε τρομοκρατώ σαν πας. Θα πας να τον φιλήσεις. Με νεράκι σκέτο βέβαια. Χωρίς λαδάκι όπως είπαμε. Να κλαις, να τρέχεις, να χτυπάς, να γίνεσαι. Μου επαναφέρει την κόψη. Ακούω το γρατζουνάει, γιατί εδώ στην άκρη πρέπει να θέλει και άλλο φάγωμα το συγκεκριμένο στο δόλαρο. Αλλά εντάξει, θα δω. Γδέρνει την άκρη, αλλά δεν μας πειράζει. Να το βγάλω πιο έξω. Δεν ακούγεται, αν το βάλω από μέσα. Στο κουδέρνο. Θέλει και τις δύο μεριές του λίγο κατέβασμα, μου φαίνεται αυτό το. Χρυσό δόλαρο. Θα ξεδρατζουνιέδει μέσα. Αλλά να μην με βλέπει αυτός. Μα μόνο εσύ φαντάσου. Να σε περάσει για τρελή. Να φύγει από κοντά σου. Σαν αίσθηση είναι σαν, σαν του Βασίτα έχει αίσθηση. Πλάκα. Λίγο πιο απαλή από τη Γουασίτα. Δηλαδή αν η Γουασίτα είναι 1001 κάπα περίπου. Αυτή θα έλεγα είναι περίπου στο 3 κάπα, έτσι σαν αίσθηση. Σαν ακόνισμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα, θα δούμε. Αυτό το λίγο έχει αρχίσει και κόβει, για να δούμε, έτσι από περιέργεια. Ωχο, τι λες τώρα. Μόνο στη μύτη δεν ήρθε η κόψη. Δηλαδή από εδώ και πέρα, σχεδόν από τη μέση και πέρα, κόβει φέτα. Ωχο,
Λες, μπράβο. Δεν το λάβατε. Στο ρεύμα σε ένα σχολείο στην πρώτη τάξη. Έχει μια ψηλοστραβωμάρα από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω, το έχω διορθώσει αυτό, ούτε θα μάθω. Είχα ξεκινήσει να το διορθώνω. Ναι, έχει έτσι λίγο παίξιμο. Γι' αυτό κόβει μόνο εδώ. Να το βάλω λίγο πιο έξω. Ναι. Εδώ έχει ψηλό σημείο ακόμα, δεν μάθω. Θα το ακονίσω, θα το τραβάω λίγο πιο έξω. Σαν στο δοκιμή θέλω να κάνω σήμερα. Πω έτσι πιο λόξα, πιο πλάγια. Κλωτσάμε τον καμεραμάν. Πάντως κόβει το λαδάκωνο. Για να το έχω κάνει τόσες λίγες και να αρχίσει να κόβει. Άρα πάω να πει ότι κόβει μέταλλο. Με νεράκι στην αίσθηση και στη γρηγοράδα συμπεριφέρεται σαν 2-3 κάπα, όχι σαν 5. Ίσως 5-6 κάπα που λένε, το λένε με το λαδάκι. Εντάξει, με το λαδάκι είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα το αφήσω να κόψει, θα δω για να δω πού είμαστε. Ναι, είστε και εμείς τώρα. Λοιπόν, συμμάθητες, στα μισήρια μένω. Κι έχω ένα σπίτι δίπατο με πέτρες καμωμένο. Έχω ένα σπίτι δίπατο με πέτρες καμωμένο. Όχι, τέρμα, τέρμα στη μύτια. Λοιπόν, συμμάθητες, στα μισήρια μένω. Κάτσα ένα καινούριο ντοματάκι. Ναι, από εδώ και πέρα αρχίζει και κόβει. Όχι στη μύτη τόσο, αλλά από εδώ στη μέση, μέση τα ακούνε κόβει, εδώ δεν κόβει τόσο. Αλλά αυτό είναι ίσως για το πρόβλημα που έχει με το παλάτζο που είχε λίγο. Κάτσε τα ακούνησω λίγο στη μύτη. Μόνο, ας βγάζω το ακούνι έξω, δεν πειράζει. Να δω, θα αρχίσει να μου κόβει και στη μύτη. Σε 34 ο Κωνσταντής φωνάζει κι ο δάσκαλος για μια στιγμή τα φρύδια κατεβάζει. Το σίγουρο είναι ότι θέλει νεράκι. Μπορεί κάτω από τρεχούμενο νερό ίσως να παίζει καλύτερα. Κι αφού είσαι συμπίτη τρεζός, θα με έχεις στα διπλά του. Κάνω τη μύτη μόνο τώρα, έτσι από περίεργεια να δω, θα αρχίσει να κόβει τη μύτη. Ω, ναι. Αρχίζει, έρχεται και η μύτη τώρα. Ου. Μια χώρια νύμου. Κόβει γρήγορα το λαδάκωνο, αυτό είναι το σίγουρο. Σαν τεχνική πέτρα κόβει, σε γρηγοράδα. Θα έλεγα για φυσική πέτρα κόβει πάρα πολύ γρήγορα. Και τι, με νεράκι σκέτο, μας δουλεύεις. Πατήτα ίσως ακαρίνα μη την
θα φέρω και ένα άλλο, θα φέρω ένα άλλο ξηράφι να δοκιμάσω. Που δεν κόβει καθόλου, να δω αρχίσει να κόβει. Ναι, τέρμα. Εδώ κόβει φέτα στο, εδώ όταν λέμε φέτα, φέτα. Εδώ δεν κόβει τόσο γιατί έχει αυτό το παλάτζο το θέμα του. Πάντως εδώ σφάζει. Ας κάνω κάτι άλλο. Θα βάλω λίγο σαπουνό νερό. Προσέχετε να βάζετε σαπουνό νερό, γλιστράει στο ξηράφι και μπορεί να φας και ένα δάχτυλο αέρα. Τώρα πήγα να την πατήσω εγώ. Σίγουρα κάνει δουλειά, σφάζει, κόβει σοριδών γρήγορα, το τεστ μπορώ να πω πού, κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Θα πάω να φέρω ένα άλλο ξηράφι να το δω από το μηδέν τι κάνει. Και μην τέξει να πω όλα. Εδώ κόβει λίγο πιο καλά γιατί αυτό έχει θέμα. Ω, φέτα κόβει τώρα. Κόβει σοριδών. Λοιπόν, για κάτσε να πάω να φέρω ένα ξηράφι άλλο. Στο χρυσοδόλαρο το πείραμα τελείωσε. Επιτυχώς. Μπορώ να πω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το λαδάκωμα, να το βάλω μέσα σε progression. Κάτσε να δω και ένα άλλο ξηράφι τώρα. Παρά το δω λίγο και στο μικροσκόπιο, έτσι από περίεργεια να δω τι κόψη έχει και να φέρω και το άλλο ξηράφι. Λοιπόν, αδέρφια, επιστροφή. Έφερα και ένα φρέσκο ντοματάκι. Έφερα ένα άλλο σαπάκι επίσης, ένα Sheffield που έχω εδώ, το οποίο δεν κόβει. Δεν κόβει τίποτα. Α, κάτι ψιλοκόβει. Θα σκοτώσω κόψη ούτως ή άλλως. Κάτσε να σκοτώσω κόψη. Είχα ξεκινήσει αυτό το χασετάρι, το χασετάρι όχι το μπέβελ, το χασετάρι τη φλαταδούρα του. Γιατί από ό,τι είδα δεν έχει θέμα με παίξιμο, είναι μια χαρά, δεν κουνάει, δεν λαλάει και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ, επειδή είναι πολύ πιο φαγωμένη η ράχη στη σέντρα από ό,τι στις άκρες και από τις δύο μεριές, είχα ξεκινήσει αυτό το είχα φέρει flat γιατί κάποια στιγμή να το ακονίσω. Όπως βλέπετε εδώ, είναι πιο φαγωμένο εδώ στο κέντρο η ράχη του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι flat, για να δούμε αυτό πώς θα συμπεριφερθεί. Από εκεί πέρα δεν κουνάει τίποτα σε αυτό. Ένα. Λοιπόν, πάμε. Πείραμα νούμερο 2. Κάτσε άκρη το ματάκι. Τώρα πρέπει να μην κόβει. Ψήλο έκοβε, δεν έκοβε για να και φέτα. Εντάξει, το σκότωσα απόψε, δεν κόβει τίποτα. Πάμε πάλι στο ίδιο κόλπο. Ίδιο κόλπο βάση εδώ.
να το σημαίνω το πιο άκρη. Ωραία. Να ξανάρθεις στις αιτία διακοπές. Η καρδιά μου όπως τότε να χτυπήσει. Να ξανάρθεις στις αιτία διακοπές. Πρέπει να φάω αυτό το, να κατέβει λίγο αυτό το κέντρο. Κάποια στιγμή θα τη φάω κι άλλο. Θα κάνω λίγο το φυλακισμένο. Πάμε. Ω ναι, είδατε τώρα αυτό που δεν έχει θέμα, που έβρισκε το χρυσοδόλωρο στην άκρη. Το χρυσοδόλωρο έχει 15, ψιλομετράω κιόλας. Το χρυσοδόλωρο έχει θέμα εκεί στο, να το φάω με τον τροχό. Θα κατεβάσω εκεί το σταθεροποιητή στην άκρη, γιατί στο λιμάνι. Μαντινιάδες είχες όρεξη να πεις. Κοντιλιές να ακούσεις του δερμή το Γιάννη. Παρεάκι θα στελειώσω σου είχα πει. Είδα και την, το κοίταξα για κάτω από το μικροσκόπιο. Εντάξει, το ξοδόλο δεν φημίζεται για την ωραία του κόψη. Όμως παρόλα αυτά, από ό,τι το είδα, δεν έκανε καμιά κόψη με τρελά κατσαρά σαν χιλιάρα πέτρα. Δηλαδή θα το δω και, θα δω και σε αυτή την κόψη τι θα κάνει, που είναι το ατσάλι του Σέφιλντ, που δεν είναι τουλάχιστον τόσο μπάζο όσο το ξοδόλαρο. Να δω τι κόψη θα βγάλει, έτσι σαν, σαν οπτικό. Θα έλεγα με νεράκι είναι εκεί όντως. Να, εγώ πιστεύω είναι γύρω στα, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται μια πέτρα 3K περίπου, τεχνητή. Ίσως με λαδάκι φτάνει το 5000, που λένε 5K με 6. Με λαδάκι εντάξει, οκ. Okay. Αλλά με νερό παίζει περίπου, πιστεύω, εκεί. Από ό,τι βλέπω και στην αίσθηση και στη τέτοια. Αλλά κόβει γρήγορα. Για να δούμε αυτό τώρα, έτσι με αυτό το λίγο που του έκανα. Έχει αρχίσει να κόβει. Τι λες τώρα ρε φίλε. Τι λες τώρα ρε φίλε, δεν υπάρχει φυσική πέτρα να κόβει έτσι τόσο γρήγορα. Το κόβει γρήγορα, πολύ ωραίο το λαδάκι. Μη σας πω ότι θα μπορώ να το βάζω αυτό το στην, στο progression που κάνω, θα μπορώ να τη στείνω στη μέση σαν την Dalmor Blue 3K εκεί περίπου, 3-4K. Πριν πάω σε καμιά οχτάρα και λοιπά, λαδάκωνε. Ρε φίλε, τέτοιο κόψιμο, τέτοιο γρήγορο κόψιμο δεν το έχω ξαναδεί σε φυσική. Οι γουασίτες κάνουν έτσι κάτι τρελά κοψίματα έτσι γρήγορα. Αλλά το λαδάκωνο ξεπέρασε την κλίμακα. Και δεν πίεζα τώρα, το συγκεκριμένο ξέρω δεν το πίεζα. Πού να το πίεζα κιόλας λίγο στην αρχή να το τρώει πιο γρήγορα. Αν μαρνηθείς το λογικό του νου μου θα σαλέψει. Κι αν κάνεις γάμο μπαταρέ πως δεν θα ξετελέψει. Έλα. Αν πάρεις άλλο ορκίζομαι πως δεν θα κάτσω τρέτα. Και θα γεμίσει η εκκλησιά. Προσπαθώ να αποφύγω εδώ τον κύκλο που είναι εδώ. Να πηγαίνω. Γιατί αν πέφτω εδώ στον κύκλο, από κάτω είναι κενό και δεν ακονίζεται. Εντάξει, θα τη φτιάξω την πέτρα έτσι, θα φέρω φλάτ όλοι. Να μην έχω αυτό το πράγμα εδώ πέρα στη μέση. Αναγκαστικά θα κάτσω. Πόσα μερόνυχτα. Να την τρίβω εκεί στη διαμαντόπετρα να κατέβει. Τηλισανούς και κορδιανούς καπίτες μεσαρίτες. Άντρες από την Πισκοπή, φίλους από τα Μάρη. Και μη σας πω ότι μπορώ να τη χρησιμοποιήσω τώρα, το σκέφτομαι σαν, σαν Ιαπωνέζικη. Κάποια άλλη στιγμή θα το δοκιμάσω κι αυτό.
όπως κάνουν με τις J-Nut που είναι σκληρές οι πέτρες και παίζουν με τα ναγκουράκια από πάνω, εγώ θα κάνω το λαδάκονο J-Nut. Θα την έχω για μητρική επειδή είναι τόσο σκληρή και θα κάνω λάσπη με άλλη πέτρα, θα δω, με καμιά άλλη, με καμιά πετρούλα άλλη φυσική, θα κάνω έτσι λάσπη με καμιά λίνι ντουάλ, με καμιά γέλο λέικ, όποια δεν ξέρω θα δείξει. Βλέπετε, αφήνει και τις πέτρες στο την ψιλολάσπη της, που δεν έχω κάνει λάσπη έτσι, ψιλοβγάζει έτσι μια ψιλολάσπη που τη χρησιμοποιώ έτσι με το νεράκι. Λοιπόν, εγώ θα τη χρησιμοποιήσω κάποια άλλη στιγμή, θα κάνω και πείραμα, θα την κάνω τζίνα και το λαδάκονο. Μαγόχο πάτρο γονικό αντάρτικο ηνάτη. Γι' αυτό μικρή μου μη σκεφτείς να κάνεις άλλη αγάπη. Έλα. Μα αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς θα κάμουμε παράδεισένιο γάμο. Μ' αν μ' αρνηθείς το σπίτι σας λαπάδα θα το κάμω. Θα κάμω επανάσταση. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Θα τις βάλω και λίγο σαπουνόν εδώ πέρα. Έτσι από περίεργεια που άρχισε να ψιλοκολλάει. Θα τις συνεχίσω με σαπουνόν. Έτσι να την ψιλοφλατάρω κάπως. Έτσι λίγο στη διαμαντόπεθα. Συνεχίζω με σαπουνάκι. Να το πετάξω εδώ στο κενό. Πάμε σαπουνάκι. Πρέπει να φάω αυτό το κολοκύθι εδώ στη μέση. Να πατάει όλο το ξεράφι καλά. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ, εντάξει, δεν θέλω να ακονίσω τώρα το ξεράφι τέρμα. Απλά ήθελα να δω την πέτρα, τι κάνει. Λοιπόν, θα το σφάξω το ντοματάκι. Εντάξει, μιλάμε για φέτα έτσι, δηλαδή σε γρηγοράδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για φυσική πέτρα τόσο γρήγορη. Φοβερό πράγμα. Ναι. Λοιπόν, το τεστ σταματάει εδώ. Φοβερό το λαδάκονο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία πετρούλα. Θα τις κάνω και άλλες δοκιμές βέβαια, εννοείται. Πριν από όλα όμως, πριν από όλες τις δοκιμές. Τώρα που το σκούπισα φαίνεται.
Λοιπόν, βλέπετε ότι η τελεία εδώ, το κέντρο του, που είναι αυτή εδώ η τελεία, θέλει κατέβασμα. Γιατί είναι λίγο πιο βαθλωμένη. Ήταν παραπάνω, ήταν μέχρι εδώ. Και τρίψε. Αλλά μου είχε φύγει το χέρι στο τρίψιμο. Εντάξει, δεν είναι πολύ, λίγο είναι, πιστεύω θα έρθει σύντομα. Οπότε όταν έρθει όλη flat, θα είναι πολύ ακόμα καλύτερα, εννοείται. Λοιπόν, όπως είπα, ωραίο το πετρικό, με νεράκι, εκεί τη βλέπω εγώ περίπου, γύρω στα 3-4 κάπα με νεράκι. Δεν την κόβω για πιο ψηλά, αλλά κόβει οριδών, πολύ ωραίο. Έχει ωραία, κόβει ωραία, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα για φυσική πέτρα τόσο γρήγορα. Ρίτε λαδάκωνο, μπράβο του. Οπότε αδέρφια, το λαδάκωνο θα μπει σε progression με φυσικές πετρούλες standard. Standard θα μπει μέσα, στη μέση εκεί περίπου, γύρω στα 3-4 κάπα. Δηλαδή μετά από μπέβερ σε τάρισμα, μετά από αγουασίτα, θα πηγαίνω σε αυτή και μετά σε Dragon Stock ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Σαν 8K και καλά και πιο πάνω. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε το λαδάκωνο. Συγχαρητήρια στην Ελούντα που βγάζει το πετρικό σύστημα εδώ, λαδάκων X. Πολύ ωραίο, μπράβο. Θα κολλήσω και κάνα μαχαίρι εδώ, πλάκα. Γιατί όχι, τώρα που την έχω, είναι αυτό που λέει. Τώρα που τη βρήκαμε, θα ρίξουμε και κάνα κόλσμο και κάνα μαχαίρι. Λοιπόν, αυτά αδέρφια. Το τεστ στέφτηκε με επιτυχία, μπορώ να πω. Λαδακονέκι. Λοιπόν, σας χαιρετώ, χαίρεστε.